Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που είχαν τον λόγο και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή, η οποία είναι σωστό που γίνεται και πολύ χρήσιμη. Έτσι, μια πολύ καλή συγκυρία. Πριν από 2 ώρες γύρισα από το ταξίδι που κάναμε στη Σύρο. Χθες στη Σύρο έγινε ένα πρωτοφανές γεγονός, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ δηλαδή πριν. Συγκεντρώσαμε στο κτίριο του Επιμελητηρίου των Κυκλάδων όλους τους δημάρχους, όλους τους αντιδημάρχους υπευθύνους υγείας, το διοικητή του νοσοκομείου των Κυκλάδων, τους διοικητές των κέντρων υγείας, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για την υγεία, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για τις Κυκλάδες, και κάναμε μία συζήτηση συνολική που κράτησε περίπου 3,5 ώρες. Βλέποντας τις ανάγκες αγροτικά ιατρία 1-1, στα κέντρα υγείας 1-1 και στο νοσοκομείο, στο οποίο πήγε και ξεχωριστή επίσκεψη που κράτησε περίπου 1,5 ώρα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ η συνολική καταγραφή. Και η μεταξύ του συζήτηση, μήπως μπορούμε να καταλάβουμε το πρόβλημα. Διότι πολύ σωστά οι συνάδελφοι εκφράζουν αγωνίες, πολύ σωστά οι φορείς εκφράζουν αγωνίες. Εγώ γενικά, παρότι γενικά οι καυγάδες μου αρέσουν την πολιτική, τους ευχαριστούμε. Όταν ασκώ υπουργικά καθήκοντα, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου, γιατί είναι χαμένος χρόνος. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Θα πω στον κύριο Καναστάση μόνο το ότι μπαίνετε σε μια δημόσια δομή του 60 δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης που έχω επισκεφθεί έχουν δομές του 1860. Το ζήτημα και μάλιστα τις συντηρούν και τις προβάλλουν και τις πεθαιρούν και πάρα πολύ καλό να τις έχουν. Το θέμα δεν είναι αν οι δομές του 60 είναι αν συντηρούνται, αν ανακαινίζονται και αν εξυγχρονίζονται. Το λέω διότι η προηγούμενη συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τα χρήματα που δίνουμε από τα ταμεία ανάκαμψης 500 εκατομμύρια τον αριθμό για την κτηριακή αναβάθμιση είναι περίπου άχρηστα. Πρέπει να αποφασίσουμε. Μας ενδιαφέρει να αναβαθμίσουμε κτηριακά το ΕΣΥ ή είναι άχρηστο? Εγώ λέω μας ενδιαφέρει. Το ότι θα δώσουμε χρήματα για να αναβαθμίσουμε κτηριακά το ΕΣΥ δεν σημαίνει ότι αυτό αντιστρατεύεται την ανάγκη να βρούμε προσωπικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χρειαζόμαστε και τα δύο, είναι η σωστή απάντηση. Άρα μην απαξιώνουμε το πραγματικό γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εκτελείται στο ΕΣΥ το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακής αναβάθμισης όλων των εποχών. Να πω και τον κύριο Καναστάση, είναι πολύ ταιριαστό σε αυτό που ανέφερε. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, το μοναδικό δευτεροβάθμιο νοσοκομείο των Κυκλάδων, χτίστηκε το 1958, άρα της δεκαετίας που ανέφερε. Είναι ένα παλιό κτίριο. Σήμερα εκτελούμε συνολικά έργα αναβάθμισης του νοσοκομείου αυτού ίσως 6 εκατομμυρίων. Τεράστιο ποσό για το μέγεθος αυτού του νοσοκομείου. Γίνεται κατά κυριολεξία όλο καινούριο. Όλες οι κλινικές του, τα ΤΕΠ, τα πάντα ανακαινίζονται και εξυγχρονίζονται και γίνεται και ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό ή δεν πρέπει να γίνει. Άρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε τώρα να καταλάβουμε πρώτα το πρόβλημα για να δείτε δικού μου άκουσα τον συνάδελφο Πασόκ που λέει η Νέα Δημοκρατία μετά από 5 χρόνια έχει προσχεθεί μεταρρυθμίσεις και έχουμε αλήψεις γιατρών. Σας το έχω ξαναπεί. Εκτιμώ και εσάς προσωπικά και τον Πασόκ. Εγώ έχω συγκυβερνήσει με τον Πασόκ. Έχω φίλους στο Πασόκ. Έχω υπάρξει διακυβερνητικά συμβούλια με τον Πασόκ. Με τον Πασόκ δώσαμε μαζί τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Και αυτό δεν το ξεχνώ. Κατά τη γνώμη μου, αυτό υποχρεώνει τον Πασόκ να μιλάει σοβαρά. Το πρόβλημα ελλείψης ανθρωπίνου δυναμικού στα δημόσια συστήματα υγείας είναι ελληνικό πρόβλημα, πιστεύετε? Είναι πρόβλημα που έχει προκύψει από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Αν το πιστεύετε στα αλήθεια, σας λέω κάνετε λάθος. Ένα απλό Google Search να κάνετε τώρα, θα δείτε. Η επίσημη ανακοίνωση των Υπουργών Υγείας όλων, του Συμβουλίου Υπουργών, που έγινε πριν από 1 μήνα στις Βρυξέλλες, το άρθρο 1 λέει ότι καλούμε επιγόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει άμεσα μέτρα για το μεγάλο έλλειμμα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γελέτε το Συμβούλιο Υπουργών να έχει βάλει 27 υπουργούς να υπογράψουν αυτό το πράγμα, δεν θέλει να κάνει το χατήρι του Μητσοτάκη? Άμα το καταφέρει αυτό το Μητσοτάκη, με για τη μεγαρά του. Λοιπόν, για να μιλάμε σοβαρά επιτέλους. Ζούμε σε μία περίοδο, έχει συγκεκριμένες αιτίες, μεγάλου ελλείμματος ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον ισχύει το ίδιο και τη Βόρεια Αμερική, αλλά ας αφήνουμε τη Βόρεια Αμερική εκεί που είναι, ας μείνουμε σε εμάς. Τώρα, πώς η αλυσίδα των γεγονότων φτάνει από το έλλειμμα στο Βερολίνο και στο Χόλμη, στο κέντρο υγείας Μήλου και Νάξου? Ξεκινάει το έλλειμμα. Πολύ ωραία. Γιατρών και νοσηλευτών. Πώς αντιδρούν οι χώρες, περίπου όπως προτείνατε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και η πλεύση Ελευθερίας και όλοι, αυξάνοντας τους μισθούς των γιατρών? Λογικό.
στον καπιταλισμό, για να μιλήσουμε λίγο επιτέλους σοβαρά, όλα τα αγαθά υπόκειται στον νόμο προσφοράς και ζήτησης και η μισθωτή εργασία. Άρα, η μισθωτή εργασία στην προκειμένη περίπτωση έχει έλλειψη, άρα η αξία της ανεβαίνει. Άρα τα κράτη δίνουν περισσότερα χρήματα. Πολύ ωραία. Ποια κράτη μπορούν να δώσουν περισσότερα χρήματα? Τα πλουσιότερα. Προφανώς. Γιατί αυτά έχουν μεγαλύτερες αντοχές στους προϋπολογισμούς τους. Ποια κράτη λοιπόν δώσανε πολύ περισσότερα χρήματα? Όλες οι βόρειες χώρες. Πολύ ωραία. Το γεγονός ότι οι βόρειες χώρες αύξησαν πολύ τους μισθούς στα δικά τους δημόσια συστήματα για να καλύψουν το δικό τους έλλειμμα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πιστεύετε βοήθησε τις νότιες χώρες ή μεγάλωσε το πρόβλημα στις νότιες χώρες? Σας λέω μεγάλωσε το πρόβλημα στις νότιες χώρες, γιατί πολύ απλά, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος που τον χτίσαμε ως ενιαία αγορά, δηλαδή ως τη δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν και να βρίσκουν δουλειά ελεύθερα εντός των 27 χωρών. Είναι πάρα πολύ εύκολο δηλαδή να πας από τη μια χώρα στην άλλη και να βρεις δουλειά. Πάρα πολλοί γιατροί και νοσηλευτές επέλεξαν αυτή την πενταετία και πρέπει να έχει ξεκινήσει για το 2017 να πηγαίνουν προς τις βορειότερες χώρες όπου έχουν καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και όσο αυτή η διαφορά μεγαλώνει, τόσο αυτό το φαινόμενο θα εντείνεται, γιατί η ανθρώπινη φύση είναι χτισμένη στο να ακολουθούν οι άνθρωποι το συμφέρον τους. Τελεία. Γι' αυτό και επικρατεί ο καπιταλισμός. Γι' αυτό και ο κομμουνισμός είναι μια χαζομάρα. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Άρα οι βόρειες χώρες έχουν τραβήξει περισσότερο για τους νοσηλευτές για να καλύπτουν το δικό τους έλλειμμα. Άρα αυτό έχει προσθέσει μεγαλύτερη πίεση στα δικά μας συστήματα. Αυτό όμως έχει και μια δεύτερη εσωτερική επίδραση. Το έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού σε γιατρούς και νοσηλευτές που οδηγεί και στην ιδιωτική υγεία τώρα στην Ελλάδα να αυξάνουν μισθούς. Γιατί και αυτοί έχουν λιγότερο προσωπικό. Άρα τι κάνουν και αυτοί? Και αυτοί ανάλογα αυξάνουν τους μισθούς για να μπορούν να καλύψουν τις θέσεις που τους λείπουν. Άρα τραβούν και αυτοί από το δημόσιο σύστημα υγείας. Προσέξτε τώρα μια λεπτομέρεια που δεν έχει επισημανθεί, γιατί αν δεν την καταλάβετε θα καταλάβετε το πρόβλημα. Τόσο οι βόρειες χώρες που έχουν λεφτά και δεν τους νοιάζει θα γίνει στην Ελλάδα ή στη Μήλο ή στην Άξο, όσο και τα ιδιωτικά μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα που δεν τους νοιάζει αν θα βρω εγώ γιατρό στο αγροτικό ιατρείο τάδε ή στο κέντρο υγείας τάδε. Πού δίνουν τους μισθούς? Εκεί που έχουν κερδοφόρες μονάδες. Γιατί η βασική διαφορά του δημοσίου με το ιδιωτικό συστήματος υγείας είναι ότι το ιδιωτικό σύστημα λειτουργεί μόνο εκεί που έχει κέρδη. Εγώ είμαι φιλελεύθερος πολιτικός και δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάω υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Όμως, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας, πάντα, ό,τι και να γίνει, το κεντρικό σύστημα και το κυρίαρχο σύστημα, και αυτό πρέπει πρωτίως να φροντίζουμε για την παροχή υπηρεσιών υγείας, είναι το δημόσιο σύστημα. Δεν με το δημόσιο σύστημα, γιατί εγώ ξαφνικά έγινα σοσιαλιστής, που δεν έγινα. Είναι το δημόσιο σύστημα διότι δεν μπορεί να υπάρξει καθολικό ιδιωτικό σύστημα, γιατί οι ιδιώτες δεν ενδιαφέρονται να πάνε εκεί που έχουν ζημιές. Ενώ αντιστρόφως, και σωστά, η ευθύνη του κράτους να παρέχει ισότιμες υπηρεσίες υγείας παντού. Είτε οι μονάδες του είναι κερδοφόρες, είτε οι μονάδες του είναι ζημιογόνες. Άρα δεν μπορεί με οικονομικούς όρους το δημόσιο σύστημα να ανταγωνιστεί ούτε τις βόρειες χώρες, ούτε τους ιδιώτες. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες απολαβές. Χρειαζόμαστε. Και έχουμε κάνει αύξηση μισθών στο ΕΣΥ, μεγαλύτερη των αναλογικών αυξήσεων μισθών που έχουμε κάνει στον υπόλοιπο πληθυσμό αυτή την πενταετία. Όμως παραμένει χαμηλή η αμοιβή ενός γιατρού του ΕΣΥ. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά χαμηλή. Αν υποτιθέμενα είχα άπειρα χρήματα στα χέρια μου, εμένα η πραγματική μου γνώμη για ένα γιατρό του ΕΣΥ με παίρνει τουλάχιστον τα τριπλάσια χρήματα όπως θα παίρνει σήμερα. Τουλάχιστον τα τριπλάσια. Έτσι αξιολογώ την προσφορά του ΕΣΥ. Όμως εγώ δεν έχω αυτά τα χρήματα να του δώσω. Ούτε εσείς αν γίνετε αύριο υπουργός, ούτε εσείς ούτε κανένας. Γιατί αυτά τα χρήματα απλά δεν υπάρχουν. Μπορεί ο Βελόπουλος με τα πετρέλαια και τα αέρια να βρει κάπου που δεν τα έχουμε υπολογίσει. Πάμε λοιπόν στι κάνουμε εμείς. Αυξάνουμε τους μισθούς. Έχουμε αντιμετωπίσει ένα αίτημα των γιατρών, θέλω να το πω γιατί είναι η κυρία Παγών εδώ που είναι και στην ΕΙΝΑΠ και τα ξέρει, που λένε να έχουν αφορολόγητες εφημερίες. Εγώ προσωπικά το υποστηρίζω αυτό το αίτημα, το θεωρώ σωστό. Θέλω να εξηγήσω τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών και που έχουμε καταλήξει τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι αν πάω σε έναν κλάδο και δώσω αφορολόγητο κάτι, σπάσω δηλαδή τον ενιαίο τρόπο φορολόγησης, διακινδυνεύω αντανακλαστικά να έρθουν και πολλοί άλλοι κλάδοι, οι πυροσβέστες, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί, με παρόμοια επιχειρήματα να διεκδικήσουν παρόμοια αφορολόγητο. Εάν αυτό συμβεί,
Ναι, δικαστικά, συμβούλιο της επικρατείας. Εάν αυτό συμβεί, που το πιθανότατο θα το κερδίσουν κιόλας, στην πραγματικότητα δεν μπορώ να κάνω προπολογισμό. Άρα, τι είπε το Υπουργείο Οικονομικών σε μένα, και έτσι έγινε από φέτος από 1η Ιανουαρίου, το ξέρετε, θα σου δώσω αύξηση στις εφημερίες, τόση αύξηση όσο θα κερδίζω να πέραν το αφορολόγητο. Αυτή είναι η κίνηση που έχουμε κάνει σήμερα. Πάμε τώρα να δούμε για το συγκεκριμένο. Τι έχουμε κάνει. Είναι στη διαδικασία υπογραφής και έκδοσης η νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία προήλθε μετά από ενδελεχή συζήτηση δική μου και με βουλευτές. Παραδείγματος χάρη, ο παριστάμενος βουλευτής Λακωνίας έχει συμβάλει σε αυτό, διότι η Σπάρτη είναι από τα προβλήματα που έχουμε ιδιαίτερως αντιμετωπίσει. Η ΕΙΝΑΠ, ο Πανελλήνιος Ιδιωτικός Σύλλογος, ο Ιδιωτικός Σύλλογος Αθηνών και πολλοί άλλοι. Τι κάνουμε λοιπόν. Στη νέα κία που θα έχει εκδοθεί το αργότερο σε ΦΕΚ μέχρι τα μέσα Αυγούστου, χρειάζομαι μία νομοτεχνική αξιοδότηση που θα πάρω την άλλη εβδομάδα στο νομοσχέδιο για να την υπογράψω. Γι' αυτό δεν έχω υπογράψει ακόμα. Δεν έχω την αναγκαία νομοθετική αξιοδότηση. Θα ψηφίσει ολομέλεια την άλλη εβδομάδα να λάβω την αναγκαία νομοθετική αξιοδότηση και μετά θα την υπογράψω για να βγει σε ΦΕΚ. Σας απαντώ γιατί δεν έχει βγει ακόμα. Τι λέει αυτό, στο λέω πολύ χοντρικά. Τα άγωνα που έχουν θεσπιστεί ήδη από την δεκαετία του 80 χωρίζουν σε δύο κατηγορίες, την κατηγορία Α και στην κατηγορία Β. Εμείς χοντρικά σας λέω, διευρύνουμε τα κριτήρια πώς εντάσσεται μια περιοχή στην κατηγορία Α και στην κατηγορία Β. Προσθέτουμε δηλαδή, αυξάνουμε τις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγωνες. Παραδείγματος χάρη για τη Σπάρτη, την βάζουμε στις άγωνες περιοχές με ποια λογική, όπου έχεις διαδοχικές προσκλήσεις γιατρών. Και αυτές καταλήγουν να είναι άγωνες. Αφού είναι άγωνες οι προσκλήσεις, δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον ιατρικού προσωπικού, γίνεται άγωνη και η περιοχή και μπαίνει και παίρνει τα κίνητρα. Και αναλόγως του μεγέθους προβλήματος είναι στην κατηγορία Α ή είναι στην κατηγορία Β. Στην κατηγορία Α δίνουμε σε όλους τους γιατρούς 3.600 επιπλέον μεικτά το χρόνο και στις ειδικότητες που έχουν την πολύ μεγάλη έλλειψη, ειδικότητες αυτές είναι εσωτερική παθολογία, αναισθησιολογία, νεφρολογία, παθολογική ανατομική, ακτινολογία, ιατρική φυσιοπαθολογία και εργαστηριακή ιατρική, δίνουμε τα διπλάσια. 7.200 μεικτά επιπλέον το χρόνο. Δεν τα δίνουμε μόνο σε αυτού που θα πάνε τώρα να κάνουν αίτηση. Τα δίνουμε σε όλου του γιατρού που υπηρετούν στο νοσοκομείο. Διότι αν δώσουμε μόνο αυτού που θα πάνε να κάνουν αίτηση τώρα, θα πούνε οι άλλοι εμεί χαζοί μα που καθόμαστε. Άρα από την κία αυτή και μετά, όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ σε αυτές τις περιοχές που είναι κατηγορία άγωνη Α, έχουμε τα κριτήρια πώς γίνεται, θα παίρνουν όλοι οι γιατροί 3.600 παραπάνω το χρόνο, 7.200 παραπάνω μεικτά, πάντα έτσι, τις στιγμές ειδικότητες. Στην κατηγορία Β τώρα, 2.400 μεικτά και στην περίπτωση που είσαι σε 6 ειδικότητες, 4.800 μεικτά. Αυτό είναι ένα κίνητρο προσέλκυσης για να μπορούμε να έχουμε περισσότερες συμμετοχές, κατά τη γνώμη μας, κατά την ελπίδα μας αν θέλετε, στις προσκλήσεις που θα επαναπροκηρύξουμε αμέσως μετά τη δημοσίευση της ΚΙΑ. Γιατί πρέπει να βγει η ΚΙΑ ώστε η προκήρυξη που θα κάνουμε να συμπεριλαμβάνει αυτό το μεσολογικό καθεστώς και το ξέρουν οι γιατροί που κάνουν την αίτηση. Πολύ ωραία. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Κάνουμε και διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία εσάς μπορεί να δείσουν φοβερά αντίθετους για ιδεολογικούς λόγους, εγώ τα πιστεύω πάρα πολύ και έχουν αρχίσει ήδη να λειτουργούν. Όπως έτσι υπέγραψα την ΙΑ για την δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν παράλληλα με την υπηρεσία του ΕΣΥ ιδιωτικό έργο. Γιατί την έχω βγάλει αυτή την απόφαση, για ποιο λόγο το κάνω? Διότι πιστεύω ότι εφόσον πια το ΕΣΥ ανταγωνίζεται πολύ τον ιδιωτικό τομέα της υγείας στον τρόπο που περιέγραψα στην αρχή της τοποθέτησής μου, πρέπει να του δώσουμε και τα όπλα να μπορεί να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό. Άρα τι λέμε στους γιατρούς που θέλουμε να έρθουν, είτε να μείνουν στο ΕΣΥ και να μην συνταξιοδοτούνται ή να μην φεύγουν όπως φεύγουν σε πολύ μεγάλη ταχύτητα, είτε να έρθουν στο ΕΣΥ ενώ το σκέφτονται και δεν έρχονται, ότι αν αποφασίσεις να έρθεις στο ΕΣΥ, δεν εγκλωβίζεσαι στο δημόσιο σύστημα όπως μέχρι σήμερα συνέβαινε, αλλά μπορείς, αν επιθυμείς να έχεις και ιδιωτικό ιατρείο και ιδιωτική άσκηση ιατρικής, να την κάνεις. Και άρα να έχεις και το αυξημένο μισθό που σου δίνουμε, αν πας σε άγωνες περιοχές και τον αυξημένο διπλά μισθό που σου δίνουμε, και αν θες να κάνεις και ιδιωτικό έργο για να μπορείς να βγάζεις επιπλέον χρήματα. Δηλαδή ένας παιδίατρος, ας πούμε, που λείπει στα περισσότερα νησιά, είναι ειδικότητα που λείπει πολύ. Θα μπορεί να έχει και ιδιωτικό ιατρείο ως παιδίατρος στο νησί. Άρα θα μπορεί να έχει και επιπλέον εισόδημα από αυτό. Πέραν αυτών που είδες περιέγραψα των επιπλέον οικονομικών κινήτρων. Ήδη. Και μόνο που το έχουμε εξαγγείλει, χωρίς να έχει εφαρμοστεί ακόμα, τώρα εφαρμόζεται.
Έχουμε γιατρούς που ήρθαν γι' αυτό το λόγο από τον ιδιωτικό τομέα πίσω στο ΕΣΥ. Με ονοματεπώνυμα. Πήγα στο Καραμανδάνιο, κύριε Πρόεδρε, πριν από μια εβδομάδα και έπεσα πάνω σε έναν αισιολόγο. Γεια σας κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Γιατί με ευχαριστώ, του λέω. Έρχομαι μέχρι από τρεις μήνες, δούλευα στο τάδε ιδιωτικό νοσοκομείο. Και ήρθα, λέει, στο Καραμανδάνιο. Σε λέει το νοσοκομείο, ήταν πραγματικό γεγονός. Ανεσιολόγος, λέει την ειδικότητα. Γιατί αποφάσισες να έρθεις από τον ιδιωτικό τομέα στο Καραμανδάνιο, αφού μπορώ να κάνω, μου λέει, ιδιωτικό έργο, γιατί δεν μπορώ να πάρω σύνταξη από εδώ. Και πήγε στο Καραμανδάνιο. Τόσο απλά. Θα έρθουν πολύ περισσότεροι. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα λειτουργήσουν. Πέραν αυτού, αυξήσαμε με την απόφαση μας, θα ψηφίσει την άλλη εβδομάδα. Το οικονομικό κίνητρο, το έκτακτο που δίνουμε στον γιατρό ο οποίος θα επιλέξει να φύγει από ένα αστικό κέντρο για να πάει σε ένα νησί κατά τους θερινούς μήνες ως επιπλέον αμοιβή ad hoc. Αυτό γίνεται ανά μήνα έως τρεις μήνες για να πιάσει την τουριστική περίοδο. Θα παίρνει ο κάθε γιατρός που θα επιλέξει να πάει από την υπηρετική χώρα στα νησιά το καλοκαίρι κάθε μήνα συν 2.100 ευρώ. Καθαρά αυτά. Συν 2.100 καθαρά. Overtop του μισθού του. Για ένα μισθό που είναι περίπου 2.000 το ΕΣΥ είναι διπλάσιο μισθός. Άρα, στα συνεχόμενα επιχειρήματά σου δεν δίνουμε χρήματα. Δίνουμε. Και πολλά οικονομικά κίνητρα δίνουμε. Πιθανό να μην είναι αρκετά. Πιθανό να λέτε να δώσουμε παραπάνω. Θα δούμε. Πιστεύω και είμαι αισιόδοξο ότι σταδιακά θα δουλέψουν, διότι δεν τα θεωρώ μηδέν, διότι ναι, μεν ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθεί να δίνει περισσότερα, αλλά δεν είναι και η μονιμότητα που δίνει το δημόσιο μηδέν για έναν γιατρό. Γιατί αν πιστεύω ότι αν μπορεί κάποιος να συνδυάσει και τα δύο, έχει ένα κίνητρο μεγαλύτερο. Άρα πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να λειτουργεί και θα είναι το μεγάλο μας όπλο του χρόνου, το τονίζω, του χρόνου, για να έχουμε καλύψει σε μεγαλύτερο βαθμό τις κενές θέσεις. Στο ερώτημα που ακούω συνέχεια, κάντε προκηρύξεις στον οργανικό, μα κάνουμε προκηρύξεις. Το πρόβλημα μας δεν είναι αν έχουμε πιστώσεις για προκηρύξεις. Το πρόβλημα είναι αν δεν βρίσκουμε προσωπικό. Δεν είμαστε στη φάση που δεν κάνουμε προκηρύξεις. Προκηρύξεις κάνουμε συνέχεια. Πήγα χθες στη Σύρο. Μου λέει διοικητής, θέλετε ματαιοφορείς, δεν έχω τα ματαιοφορείς. Πρέπει να προκηρύξει τα ματαιοφορέα. Λέω, έξω παιδί μου, εύκολο κάποιον να έρθει από εδώ από τη Σύρο να έρθει να ματαιοφορήσει στο νοσοκομείο. Λέει, δεν έχω. Μάμα, έξω το προσλάμβανο σήμερα. Πες μου τώρα στο κινητό το ματαιοφορείο, μόνο να σου βγάλω ένα άνθρωπο λουθεί. Δεν έχει να πάρει. Δεν είναι ότι δεν τον πληρώνουμε. Έχει η Σύρο αυτή που μου είπαν ανεργία 0%. Δεν υπάρχει ένα άνεργο. Τι να κάνουμε, έχει πάει καλά ο τουρισμό, χτίζονται τα ξενοδοχεία, ανακαινίζονται, γεμάτα τώρα δεν έχουμε ένα άνεργο. Δεν παύρουμε ένα τραυματιοφορέα προσλάβουμε σήμερα. Αν κάποιος για να μας πει, επειδή θα πει τι λέει ο Γεωργιάς, ένα ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο που θέλει να προσληφθεί το ματιοφορέα στο νοσοκομείο της Σύρου αύριο, θα το προσλάβω αύριο. Πρώτα θα εξηγήσω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζει η αντιπολίτευση. Είναι πιο σύνθετα. Όμως δουλεύουμε για τη λύση αυτού του πιο συνθέτου προβλήματος. Και έρχομαι τώρα και στο θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό και έχει πάρει μεγάλη έκταση δημόσιο διάλογο με το θέμα της συνεργασίας με τους ιδιώτες γιατρούς. Γιατί είναι εδώ η κυρία Παγώνη και θέλω να τα ακούσει κιόλα. Κύριε Παγώνη, από την άλλη μεριά. Έτσι. Προσωπεί του νοσοκομιακού γιατρού. Καταρχά, τα κενά σε αυτά τα νοσοκομεία τα οποία συζητάμε, τα νοσοκομεία στο σύνολο που έχουν διαδοχικά συνεχόμενα προβλήματα σε αυτέ τι ειδικότητε αγώνων διαγωνισμών, είναι στο σύνολο 14. Όμω τα πραγματικά σκληρά, δηλαδή αυτά που έχουν πρόβλημα στι εφημερίε, που έχουν πρόβλημα στη λειτουργία του, είναι 4. Είναι το νοσοκομείο τη ΚΟ. Είναι το νοσοκομείο της Ξάνθης, είναι το νοσοκομείο της Δράμας και είναι το νοσοκομείο της Σπάρτης. Αυτά τα 4 είναι εκεί που λέμε σε αυτό που όσο εμεί και μη παρέκει. Όσο εδώ και μη παρέκει. Πολύ ωραία. Τι είπε το Υπουργείο Υγείας, παιδιά ακούστε, δεν μπορεί να έχω ένα νοσοκομείο στην ΚΟ, να μην έχω κανένα πια παθολόγο, να έχω 9 παθολόγους απ' έξω που όλοι είναι γύρω γύρω από το νοσοκομείο στα 500 μέτρα και κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται να μπει στο νοσοκομείο. Θέλω να μπουν. Τους πήραμε τηλέφωνο, προτείναμε να μπουν με μπλοκάκι, είπαν όχι, τους ξαναπήραμε, μίλησα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ξαναμίλησα δεύτερη φορά. Κάναμε σύσκεψη προχθές με όλους τους παράγοντες στην ΙΣΟΚΟ, δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, δημοτικού συμβούλου, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την πρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, την πρόεδρο των ξενοδόχων. Όλοι μέσα, ακόμα δεν υπάρχει πρόεδρο στην ΚΟ. Λέει η κυρία Παγώνη, δεν έχω ακούσει καλή τηλεόραση, μα δεν μπορούν αυτοί να πάνε. Αυτοί είναι ελευθερογιατροί 20 χρόνια. Σιγά μην ξέρουν το να κάνουν εφημερία. Εδώ αγαπητή Ματίνα, μου επιτρέπετε τον προσωπικό τόνο, έχω τρομερή αδυναμία. Μιλάμε για σατανικά ιδιοφυείς άτομο. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν,
Είναι εν μέρη αληθές αυτό. Εν μέρη. Να εξηγήσω το εν μέρη πρώτα απ' όλα. Πρώτο, γιατί η μισή ήταν μέχρι πριν από πολύ καιρό στο ΕΣΥ. Και έχουν παρατέψει το ΕΣΥ, έχουν ανοίξει θετικό ιατρείο. Δεν μπορεί να ξεχάσει ένα-δύο χρόνια τη λειτουργία του ΕΣΥ. Αυτοί ξέρουν και το νοσοκομείο το συγκεκριμένο. Λέει, ξέρουν τους διαδρόμους, ξέρουν τα γραφεία, ξέρουν τους καναπέδες, ξέρουν τα μηχανήματα, ξέρουν όλα. Άρα αυτοί είναι έτοιμοι να δουλέψουν αύριο το πρωί. Δεν τα κοκάνουν, δεν μπορούν να πάνε. Είναι αστείο. Πάμε τώρα στους άλλους μισούς. Θα μπορούσε να πει κάτι να μας πάνε μισή. Αν πάνε μισή δεν είναι για δύο εφημερίδες το μήνα, είναι πια για τρεις εφημερίδες το μήνα, για τέσσερις εφημερίδες το μήνα. Εγώ, αν πάνε μισή και μου πούνε εγώ δουλεύω και θα κάνω εφημερίδες, δεν θα υποχρεώσω κανέναν. Δεν με νοιάζει. Εγώ εφημερίδες θα βγαίνω. Δεν έχω δηλαδή πολεμικά ένστακα των ειδωτών ερυθρογιατρών. Φίλοι μου είναι, έχω και πολλούς ψηφοφόρους και ερυθρογιατρών, το πιθανότατο αυτό που λέω να με βλάπτει κιόλα. Αλλά εγώ πρέπει να κάνω το καθήκον μου. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ, αγαπητή Ματίνα Παγώνη, να δεχθώ ως Υπουργός Υγείας το επιχείρημα ότι έχουμε γιατρούς δύο ταχυτήτων. Εάν υιοθετούσα εγώ αυτή τη λογική, θα έπρεπε να βγάζω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύο ταχυτήτων. Και να πω γιατροί Α, γιατροί Β. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα εγώ απριόρι, έχοντας εκδώσει μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε έναν παθολόγο, του έχω αναγνωρίσει ότι είναι παθολόγος. Αυτό σπούδασε, αυτό ασκεί. Δεν μπορώ να δεχθώ το επιχείρημα ότι είναι ένας παθολόγος, αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο ικανός παθολόγος τελικά. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Το είπα και στην πρώτη του ατρικού λόγου του Νιζουκού, ότι δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο επιχείρημα, γιατί αυτό ανοίγει άλλου είδους θέματα. Αν κάνουν για αυτή τη δουλειά και του ιδιωτικού παθολόγου πια, αν δεν είναι ικανοί. Άρα ας το αφήσουμε τον δημόσιο διάλογο. Είσαι κύριε παθολόγος, έχεις ιατρείο, βλέπεις ασθενείς. Δήλωσε στο νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει, πρέπει να πάει να βάλεις πλάτη, ως ότου λειτουργήσουν όλα τα άλλα που σας είπα. Του χρόνου πιθανόν να μην χρειάζονται. Ακούω το επιχείρημα του κυρίου Εξαδάκτυλου ότι ξεκινήσαμε με απειλές. Και θέλω λίγο να δώσω μια απάντηση σε αυτό. Χθες ο Πανελλήνιος Ιατρικός Λόγος έβγαλε μια ανακοίνωση. Το πρώτο κομμάτι της ανακοίνωσης είναι όλο το κομμάτι το κριτικό προς εμένα. Και κυρίως το κομμάτι που έχουν βγάλει και με μαύρα γράμματα, οι απειλές και το κλίμα κτλ. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, στην πολιτική μου ζωή με έχουν βρήσει τόσο που σε τέτοιου είδους κριτικές είμαι απρόσβλητος. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα το αποτέλεσμα. Για το δεύτερο μισό της ανακοίνωσης, αυτό είναι το ενδιαφέρον, αγαπητέ Πρόεδρε, της ΚΕΔΕ, ήταν μια σειρά προτάσεων του πείτε το πώς θα πάνε τελικά οι ιδιώτες γιατί να δουλεύουν στα νοσοκομεία. Έως και 1.000 ευρώ ανακοίνωσαν ότι θα δώσει ο ΠΙΣ από την τσέπη του ως επιπλέον κίνητρο στον κάθε ιδιώτη γιατρό που θα πάει να δουλεύει για λίγες εφημερίες το μήνα μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή ο κάθε ιδιώτη γιατρός πια θα παίρνει τα χρήματα των εφημεριών που δίνουμε στο ΕΣΥ. Εμείς δεν δούμε παραπάνω, το καθαρίζω. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Εγώ δεν θέτω ζήτημα επιπλέον αμοιβή των ιδιωτών ελευθερογιατρών, κυρία Παγώνη, γιατί εγώ δεν δέχομαι ότι αυτό αυτή απ' έξω θα πάρει παραπάνω από αυτό που είναι μέσα, γιατί αυτά σήμερα από μέσα είναι κορόιδο. Και με αυτό δεν αρέσει καθόλου. Τώρα, αν τα βρούμε ταξί του εσείς οι γιατροί με τα συνδικαλιστικά σωματεία, αυτό είναι δικό σας θέμα, δεν με αφορά, δεν είναι δικά μου χρήματα, δεν είναι δική μου απόφαση, ό,τι θέλετε κάντε. Το μείζον είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που υπάρχει το πρόβλημα στην ΚΟ, γιατί 7 χρόνια είναι το πρόβλημα στην ΚΟ, 7 χρόνια δεν έχουν, δεν τορνώ, ο ΠΙΣ αποφάσισε να πει θα δώσω και 1.000 ευρώ και να μπουν μέσα. Και έκανε και δημόσια έκκληση στους γιατρούς να μπουν μέσα. Θετική η κίνηση θεσμή του Πανελλήνιου. Του ευχαριστώ γι' αυτό. Το αναγνωρίζω. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αν θα με επιτρέψετε να πω, πριν ξεκινήσουν και οι απειλές, δεν θυμάμαι να είχαν κάνει καμία τέτοια πρόταση. Άρα, με συγχωρείτε, τελικά μάλλον κάπως χρήσιμη ήταν και αυτή η συζήτηση για να λύσουμε τελικά το πρόβλημα. Γιατί δήθεν πείραξε το ύφος μου. Εγώ επαναλαμβάνω, το ξεκαθαρίσω. Την άλλη εβδομάδα στη Βουλή θα φέρουμε διάταξη. Και θα ψηφίσουμε τη διάταξη που μου δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων ως προς το πώς θα χειριστώ αυτό το θέμα. Όπως ακούσα τον κύριο Πρωθυπουργό στη θεσινή του συνέντευξη, στην προθεσινή του συνέντευξη στο Sky, είναι απολύτως σύμφωνο με αυτό το χειρισμό και στηρίζει τις πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Υγείας στο 100%. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κανένας που θα ήταν αντίθετος. Γιατί και στη συζήτηση που κάναμε στην ΚΟ, για να ξέρετε, σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στα social media μετά. Όλοι οι φορείς οι παριστάμενοι στο τέλος ήταν κατά της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου. Όλοι. Μηδενός εξορωμένο. Διότι δεν υπάρχει, παιδιά, μάλλον συγγνώμη, κύριοι συνάδελφοι, ένας άνθρωπος θα πει στα σοβαρά δεν με νοιάζει αν θα λειτουργεί το νοσοκομείο. Εγώ τέτοιο άνθρωπο δεν τον έχω ξανασυναντήσει. Στα δε διάφορα νομικά ζητήματα που ακούω που έχουν θέσει και οι γιατροί του ΕΣΥ,
επειδή πολλές φορές κάνουμε εντέλεστε και λέμε πηγαίνετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί. Πέρασαν μέρος του προχθές εξεδόθηκε και μία συγκλονιστική δικαστική απόφαση. Συγκλονιστική. 4 γιατροί έκαναν προσφυγή, μήνυση, συγγνώμη, κατά του κυρίου Τσαλικάκη, του διοικητού της Τετάρτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Θεσσαλονίκη, διότι είχε κάνει εντέλεσε σε γιατρούς αυτούς για να πάνε στα νοσοκομεία της Δράμας, των Σερών και της Καβάλας και διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Και μετά από κάποια εντέλεσε, οι γιατροί αυτοί είπαν εμείς θα σου κάνουμε μήνυση. Γιατί θα δούμε την παραβιάζει. Καλά κάνουν. Δικαίωμά του. Δεν είναι αντιδικό ως προς το δικαίωμά του να κάνουν μήνυση. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μας. Ελεύθεροι πολίτες είμαστε. Τα συνταγματικά μας δικαιώματα είναι αναμφίβολα και οι γιατροί που αν πάνε τελικά κάποιοι με το ζόρι θα έχουν δικαίωμα να κάνουν σχετικές προφυγές. Καμία αντίθεση. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Τι είπε το δικαστήριο όμως για ενδιαφέρον. Αθώος τον κύριο Τσαλικάκη, αναγνωρίζοντας ότι η ανάγκη λειτουργίας του νοσοκομείου υπερβαίνει πάσης άλλης νομοθεσίας. Γιατί, το καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Και δεν υπάρχει δικαστήριο που θα βγει να πει κύριε, ναι, το δικαίωμά σου σε ελεύθερο ιατρείο είναι ανώτερο του να πεθάνει κόμμα γιατί δεν έχει εφημερία το νοσοκομείο. Τέτοιο δικαστήριο εγώ δεν πιστεύω να το υπάρξει στην Ελλάδα ποτέ και σε καμία χώρα. Άρα για να πάμε στον πραγματικό κόμμα τώρα. Ναι, είσαι ιδιώτης ελευθερογιατρός. Μάλιστα. Έχεις δικό σου ιατρείο. Μάλιστα. Το σεβόμαστε 100%. Κάνεις εκεί τη δουλειά σου. Μπράβο σου. Είσαι καλός. Άριστος. Αυτό σημαίνει ότι σου είναι αδιάφορο αν το νοσοκομείο δίπλα σου δεν λειτουργεί. Κατά τη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, όχι. Διότι δεν είσαι βιβλιοπόλης, για να βάλω το επάνω το δικό μου. Εγώ, ως βιβλιοπόλης, δεν έπαιρνα τίποτα από το κράτος. Άνοιξα ένα βιβλιοπωλείο, πήρα τις φορές μου στο κράτος, πήρα τις φορές μου στο κράτος, ό,τι μου με το κράταγα στη τσέπη και πήγα στο σπίτι μου. Ο γιατρός δεν είναι η ίδια περίπτωση. Ο γιατρός έχει σπουδάσει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, άρα έχει λάβει από το κράτος μια συγκλονιστική παροχή, την εκπαίδευση του. Λαμβάνει από το κράτος το σύστημα ηλεκτρονικής ταχογράφησης δωρεάν, το οποίο του επιτρέπει να μπορεί να έχει πρόβαση όλους τους ασθενείς. Οι ασθενείς του λαμβάνουν αποζημίωση για τις ιατρικές του υπηρεσίες από το κράτος, είτε στα φάρμακα είτε διαγνωστικές εξετάσεις. Άρα χωρίς αυτή την παρέμβαση του κράτους δεν θα είχε προφανώς τον διαρθμό ασθενών. Άρα το ιδιωτικό του επάγγελμα είναι ιδιωτικό του επάγγελμα μεν, αλλά με συγκλονιστικές παροχές από το κράτος. Καλώς το κράτος δίνει αυτές τις παροχές. Άριστα. Αλλά δεν μπορεί όμως την ώρα που το ίδιο το κράτος που σου δίνει όλα αυτά να λες δεν με νοιάζει αν δεν λειτουργεί το νοσοκομείο του εσύ, του κράτους. Αυτό παιδιά το ξεκαθαρίζω. Δεν έχω όρεξη να πάρω κανένα καταναγκαστικό μέτρο για κανένα ελευθερογιατρό, αλλά δεν μπορώ να ξανακούσω από γιατρό δεν με νοιάζει αν λειτουργεί το νοσοκομείο. Όποιος και να είσαι, εφόσον έχει πάρει τον όρκο του Ιπποκράτους και ονομάζει τον εαυτό σου γιατρό και σε ονομάζει το κράτος γιατρό, σε ενδιαφέρει αν λειτουργεί το νοσοκομείο. Και για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, έχω εκπλαγεί από το μέσο των αντιδράσεων των διαφόρων συνδικαλιστικών οργανώσεων των γιατρών. Έχω εκπλαγεί. Και θα σας πω και το γιατί. Κανονικά, στον κόσμο όπως τον φαντάζομαι εγώ, θα έπρεπε οι ίδιοι κατόπους οι ιατρικοί σύλλογοι των περιοχών που δεν δουλεύουν τα νοσοκομεία σωστά λόγω της ελλείψης των δικαιωτών να έχουν πει. Εμείς οι σύλλογοι θα πάμε τους γιατρούς μέσα και θα δουλεύετε το νοσοκομείο γιατί εσείς σαν κράτη, σαν κράτος δεν είστε ικανοί να φέρετε γιατρούς. Αυτό θα ήταν λογικό να το κάνουμε. Και όχι να ζητάνε αμοιβή και τζάμπα για να δουλεύετε το νοσοκομείο και να έχει ακόμα υγεία. Αυτό θα ήταν πραγματική άσκηση ιατρικού λειτουργήματος άξια σεβασμού. Όχι να τσακωνόμαστε όλη την ημέρα αν πρέπει να δουλεύει όχι το νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, το κράτος που αναγνωρίζει το μεγάλο έλλειμμα γιατρών σε αυτές τις περιοχές και που αναγνωρίζει ότι καθυστέρησε και που αναγνωρίζει ότι αυτά που είχε τα εργαλεία δεν ήταν αρκετά, κάνει ήδη όλα αυτά που σας είπα. Νέο, διαδοτικές μεταρρυθμίσεις, επιπλέον χρήματα, επιπλέον οικονομικά κίνητρα, όλα. Και θα κάνουμε κι άλλα. Είπε η πρόεδρος της Σπάρτης χθες μερικές καλές ιδέες, θα τις υιοθετήσουμε και αυτές, των γιατρών εννοώ. Παράλληλα, θα πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα, έως ότου όλα αυτά να αποδίδουν για να λειτουργεί το νοσοκομείο, οι ιδιώτες γιατροί με αμοιβή να πάνε να δουλεύουν και να βγαίνουν εφημερίες. Το να κάνουν 2 ή 3 εφημερίες το μήνα δεν είναι κάποια συγκλονιστική θυσία κατά τη δική μας γνώμη.
Πρέπει να σου πω ότι εκτιμώ, δεν το ξέρω αν θα γίνει, εκτιμώ ότι όπως πηγαίνουν τα πράγματα δεν θα χρειαστεί να επιβάλλουμε τη διάταξη αυτή, τουλάχιστον στο εύρος που νομίζαμε. Διότι από ό,τι βλέπω, η Αττική Σύλλογη που μιλήσαμε χθες και της Ξάνθης και της Σπάρτης και της Δράμας έδειξαν αρκετά επικοδομητικό πνεύμα και έχουμε νέα συνάντηση όπου θα προτείνουν γιατρούς μέλη που θα θελήσουν να μπουν στο σύστημα. Εάν μπουν αυτοβούλες, επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία διάθεση να επιβάλλω σε κανένα καταναγκασμό. Το ξεκαθαρίζω. Για μένα το μέτρο είναι η έσχατη λύση. Σαν το Μουρουνέλαιο, φαντάζομαι το κάτι. Δεν το θέλω καθόλου. Θα το εφαρμόσω μόνον εάν δεν έχω καταφέρει να λύσω το πρόβλημα σε μια καλόπη συνεννόηση. Αλλά αν δεν έχει βρεθεί λύση και η επιλογή είναι να κάνω αυτό που δεν μου αρέσει, αλλά να λειτουργεί το νοσοκομείο ή να υποκρίνω τη λειτουργία του νοσοκομείου και να μην, για να προπέζω καλώς συνδικαλιστικά, με συγχωρείτε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η ευθύνη μου ως Υπουργού Υγείας Ελλάδος είναι να λειτουργεί το νοσοκομείο. Τέρμα. Και να πω και κάτι. Και συναδελφικά να το δουν. Δηλαδή οι γιατροί του ΕΣΥ σε αυτές τις περιοχές που αναγκάζονται και δουλεύουν 2 και 3 βάρδιες δεν έχουν δικαίωμα να σε μια ξεκούραση και σε μια ελάφρυνση της πίεσής τους. Και συναδελφικά να το δούνε, να το κάνουν για 2, 3, 4 μήνες, πιστεύω ότι δεν είναι κάτι φοβερό. Έχουμε χάσει περισσότερο χρόνο στο να αντιδικούμε για αυτό το θέμα από την ουσία του. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι θα κάνουμε αυτό για να μην κάνουμε όλα τα άλλα. Έχουμε κάνει πρώτα όλα τα άλλα και για την ενδιάμεση πέρα θέλουμε αυτό. Το λέω γιατί δεν θέλω να φανεί ότι δεν σέβομαι το δικαίωμά του από το δικό του ιατρείο. Δεν θέλω να μπω στον πυρήνα τη ζωή του, ούτε να αλλάξω τι επιλογέ με το ζόρι. Όχι. Τα σέβομαι αυτά πάρα πολύ. Απλώς στην ιεραρχία αυτού του σεβασμού, το να λειτουργεί το νοσοκομείο είναι μία σκάλα πιο πάνω. Άρα πρέπει σε αυτό να βάλουν πλάτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.